μπάρες τις οποίες έχετε και μπροστά σας και σε ηλεκτρονική μορφή, για τα αστικά κέντρα με φυσική συνεγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη, όσο και για τους παρόχους που έχουν κάνει συνεγκατάσταση στα 52 αυτά περίπου κέντρα του ΟΤΕ. Δώσαμε μεγάλη έμφαση να βελτιωθεί η κατάσταση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο καταναλωτής για ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσα στο 2008. Προς αυτό πήραμε πρωτοβουλίες, όπου βγάλαμε κανονισμό δικτών ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπου οι διάφοροι πάροχοι υποχρεώνονται από την ΕΕΤ να αναρτήσουν στο site τους τους δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν, και εμείς συγκεντρωτικά για τους παρόχους στο δικό μας το site, όπου θα μπορεί να ανατρέξει ο καταναλωτής και να κάνει μια συγκριτική ανάλυση όταν θέλει να διαλέξει υπηρεσίες ή παρόχους. Βγάλαμε το κώδικα δεοντολογίας που οι διάφορες εταιρείες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν για να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές. Και τα δύο αυτά η ΕΕΤ τα εποπτεύει και τα ελέγχει ότι πράγματι τηρούνται. Έχουμε βγάλει ένα εγχειρίδιο οδηγό για τους καταναλωτές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο μπορείτε να το βρείτε έξω, που δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής για να καταλάβει τι δικαιώματα έχει, πού μπορεί να απευθυνθεί όταν έχει παράπονα, και επίσης να καταλάβει ως πού φτάνουν οι δικαιοδοσίες της ΕΕΤ και τι μπορεί να κάνει και κυρίως τι δεν μπορεί να κάνει η ΕΕΤ. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία η ΕΕΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να τα κάνει. Συστήσαμε ειδική ομάδα αξιολόγηση και διαχείριση των καταγγελιών, όπου ομαδοποιούνται χρονικά και κατά παρόχους και στέλνονται αυθημερών περίπου στους παρόχους και τους παρακολουθούμε να δούμε αν πράγματι επιλαμβάνονται αυτόν για να επιλύσουν τα προβλήματα του καταναλωτή. Και έχουμε κάνει και μία ανανέωση του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤ. Εκτός των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εποπτεύουμε και ελέγχουμε και είμαστε και Επιτροπή Ανταγωνισμού επίσης και στην αγορά των ταχυδρομείων. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ταχυδρομικών επιχειρήσεων αντιστοιχεί στο περίπου 0,28 του ΑΕΠ. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται κυρίως από τον ΕΛΤΑ, σαν υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, και αυτή τη στιγμή από περίπου 400 μικρότερες εταιρείες, οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ταχυμεταφορές, οι οποίες έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς γενικής άδειας. 732 εκατομμύρια είναι τα διακινούμενα αντικείμενα. Κυρίως το μεγαλύτερο όλο από αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στην αγορά της καθολικής υπηρεσίας. Τα έσοδα είναι γύρω στα 669 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων το 60% αφορούσε έξοδα πάλι ευθύνη του παρόχου καθολικής υπηρεσίας, ο ΕΛΤΑ. Η ανάπτυξη της αγοράς ταχυμεταφορών είναι ραγδαία, είναι γύρω στα 15,5% ετησίως. 3,6% μέσω ετήσεως μας ανάπτυξη της αγοράς για την καθολική υπηρεσία, ΕΛΤΑ. Και μαζί όλοι σήμερα απασχολούν περίπου 22.000 εργαζόμενους. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ήδη βγήκε το 2008 η νέα ταχυδρομική οδηγία, όπου θα απελευθερώσει περισσότερο την ταχυδρομική αγορά, όπως έγινε και με την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα θέσει κοινούς κανόνες πανευρωπαϊκά, τόσο για τη διασφάλιση της παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη χρηματοδότηση του υπόχρεου καθολικής υπηρεσίας, με ποιες αρχές θα γίνεται η τιμολόγηση και η διαφάνεια των λογαριασμών, τους οποίους η ΕΕΤ θα πρέπει να επιβλέπει και να υποπτεύει, ποιοτικές προδιαγραφές για παροχή καθολικής υπηρεσίας, με ποιους όρους θα γίνεται αυτό και κυρίως πάλι η αναβάθμιση του ρόλου της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπου η αγορά δεν ήταν ακόμα απελευθερωμένη. Για όσους ενδιαφέρονται, μετά την παρουσίαση που τελειώνω τώρα εγώ, έχουμε διάφορα demos που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ένα είναι το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο το είχαμε εκεί. Φαίνεται ένα κομμάτι του εδώ και μπορεί ο κ. Ανδρεάς να κάνει μια επίδειξη μετά το τέλος των ερωτήσεών σας, με πιλωτικές εφαρμογές που έχουμε ήδη βάλει επάνω για να
δουν οι καταναλωτές τι ωφέλη θα έχουν έχοντας πρόσβαση αυτό από το σπίτι τους μέσω του διαδικτύου, τι ωφέλη θα έχουν οι υπάροχοι όταν βλέπουν τα διάφορα δίκτυα των άλλων εναλλακτικών παρόχων ή των δίκτυα δημόσια τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν, ή επίσης και οι δήμοι, οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν ποιοι πάροχοι έχουν περάσει και από πού, δίκτυα τηλεπικοινωνιακά, ποιοι πάροχοι σκοπεύουν να περάσουν, ώστε να μπορέσει να γίνει κάποιος καλύτερος συντονισμός εκ μέρους των τοπικών αρχών για τα σκαψίματα των διαφόρων παρόχων για την παροχή των δικτύων. Μπορούμε να σας δείξουμε διάφορες ευρυζωνικές εφαρμογές επίσης. Κάποιο εξοπλισμό, κυρίως τον εξοπλισμό που υπάρχει στο παράρτημα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Βορείου Ελλάδος, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, και έχει διάφορα έντυπα εδώ και πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε. Αυτά είχα να πω εγώ. Τα έχετε και σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μπροστά σας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε ερωτήσεις αν έχετε. Και στη συνέχεια, όποιος ενδιαφέρεται, να καθίσει και να παρακολουθήσει διάφορες επιδείξεις που θα γίνουν για το γεωγραφικό σύστημα, για το site της ΕΕΤ κτλ. Μάλιστα. Συγγνώμη, πείτε όλοι πιο δυνατά. Νομίζω κάπως δεν ακούγεστε. Έχουμε κανένα μικρόφωνο, δεν έχουμε μικρόφωνο. Λίγο πιο δυνατά, τον σας ακούω. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας και ίσως ο μικρότερος των οποίων να είναι η ΕΕΤ. Θα εξαρτηθεί από την δραστηριότητα που θα επιδείξουν οι διάφοροι πάροχοι, τι επενδύσεις θα κάνουν, πώς το προβλέπουν οι επενδύσεις αυτές σε μηχανισμό τεχνολογίας που τώρα κάνουν επενδύσεις στα αστικά κέντρα του ΟΤΕ, θα συνδυαστεί σε σχέση με αυτό που ΟΤΕ, που η πολιτεία έχει ανακοινώσει σαν μακροπρόθεσμο πλάνο δημιουργίας του δικτύου οπτικών ινών. Έχει πολύ να κάνει με το πόσο οι υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου θα δραστηριοποιηθούν και θα δημιουργήσουν χρήσιμες εφαρμογές για τον καταναλωτή, ώστε ο πολίτης να καταλάβει ότι το διαδίκτυο το χρειάζεται, το διαδίκτυο του είναι χρήσιμο, όχι μόνο για ανταλλαγή emails και αρχείων ή να παίξει παιχνίδια, αλλά κυρίως να διευκολύνει την καθημερινή του ζωή. Άρα, όσο περισσότερο